Γουίνι και οι φίλοι του έχουν περάσει πολλές απολαυστικές περιπέτειες και αν καθίσουμε φρόνημα θα δούμε άλλη μία αμέσως τώρα. Όταν οι Κάγκου και ο Ρο ήρθαν για πρώτη φορά στο δάσος των γαλάζιων ονείρων, όλοι είχαν περιέργεια να δουν πώς περνούσε ο Ρο με μαμά την κυρία Κάγκου. Μια μέρα που η κυρία Κάγκου δεν κοιτούσε, έκαναν μια αλλαγή και έβαλαν το γουρουνάκι μέσα στο μαρσιπό της. Είσαι εντάξει εκεί μέσα, Ρο? Βοήθεια! Ρο, ξέμαθες να χοροπηδάς. Λίγο μουρουνόλευο είναι ό,τι πρέπει. Μουρουνόλα εδώ. Μα τι είναι αυτό? Άσπρο πάτο. Βλέπεις, χοροπηδάς και πάλι. Ο Θεέ μου, είμαι χαμένος. Κάνεις λες και θα σε βράσω για να σε φάω. Να με φας? Μα όχι βέβαια. Τώρα θα κάνεις ένα μπανάκι. Περίμενε. Τώρα είναι δύο πραγματάκια που παίρνεις μετά από το μπάνιο. Μπισκοτάκι και ένα φυλάκι. Γουρουνάκι. Και αφού τον ανακάλυψε, το γουρουνάκι έτρεξε στους φίλους του και τους είπε όλα όσα είχε μάθει. Γουρουνάκι, τι ανακάλυψες? Ήταν άγρια και τρομακτική. Έτσι νόμιζα στην αρχή, αλλά ύστερα είδα ότι είναι πολύ καλή. Και ήταν πράγματι πολύ καλή και η κυρία Κάγκου και ο Ρο. Και έτσι από εκείνη την ημέρα έγιναν όλοι οι καλύτεροι φίλοι και πέρασαν κι άλλες υπέροχες περιπέτειες σε ένα μέρος που λέγεται το δάσος των γαλάζιων ονείρων.